Κύριε Καλαμαντζίδη, βρεθήκατε στον Εύωσμο να δείτε την Εθνική. Δεν τα κατάφερε, αλλά όπως και με τη Σλοβενία, πάλι είχαμε χάσει 3-2 εδώ πέρα και πήραμε την πρόκριση. Πώς είδατε εσείς τα πράγματα? Ήταν ένα αμφίροπο παιχνίδι, υπό δύσκολες συνθήκες, πολύ ζέστη. Τα παιδιά που παίζανε τραβήξανε πολύ μεγάλο ζόρι από θερμοκρασία και από κούραση. Είναι μια διαδικασία μακρόχρονη που 2 μήνες και τώρα τα παιδιά είναι σε αυτή τη διοργάνωση και είναι δύσκολο. Και οι δύο ομάδες, όπως είπα, ήταν ανταγωνιστικές και ήταν αμφίροπο. Όπως είδαμε και με τη Σλοβενία το προηγούμενο γύρο, όλα γίνονται. Αθλητισμός είναι και μπορεί να πάμε μέσα στο Μαυροβούνιο και να πάρουμε την πρόκληση εκεί. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολα, αλλά έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στα δύσκολα. Πόσα χρόνια είχατε να δείτε γεμάτο γήπεδο σε εθνική ομάδα? Να είχε δημιουργήσει τέτοια ατμόσφαιρα. Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ειδικά όταν παίζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει δείξει η πόλη ότι αγαπάει το βόλεϊ και πάντα έρχεται ειδικά στην εθνική ομάδα. Είναι πολύ ευχάριστο και νομίζω ότι είναι στην επαρχία πρέπει να παίζουν οι εθνικές ομάδες, γιατί έχουμε δει ότι γεμίζουν τα γήπεδα, ότι υπάρχει αγάπη και ότι ο κόσμος δείχνει ότι θέλει να βλέπει την εθνική ομάδα κοντά. Εσείς τώρα ολοκληρώσατε τις υποχρεώσεις με την Εθνική Γυναικών και έχετε διακοπές μέχρι να ξεκινήσετε την προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ. Ναι, κάπως έτσι είναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια υποχρέωση ακόμα με την Εθνική Νεανίδων. Νεανίδων, έχετε δίκιο, ναι. Στα τελικά της πανευρωπαϊκής φάσης και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια. Είναι η γνωστή φουρνιά που πήγε παγκόσμια. Τελευταία χρονιά δεν είναι. Παγκόσμιο πρωτάθλημα πέρσι και φέτος είναι Νεανίδες και προκριθήκαμε στο πανευρωπαϊκό. Μετά ξεκινάει η προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ.